Action! Λοιπόν, σήμερα έχουμε contest prep vlog ημέρα 25η. Πάμε τώρα για κάτι δουλειές και μετά έχουμε προπόνηση. Εδώ έχω όμως χέρια και εσύ αγάπη. Πλάτη στήθος. Ωραία, nice. Λοιπόν, όσοι δεν είδατε το χθεσινό επεισόδιο με... Όσοι δεν είδατε το χθεσινό επεισόδιο με πόσα λεφτά χρειάζεται για να μπορέσεις να ακολουθήσεις αγωνιστικό bodybuilding, δείτε το. Όπως είπα και πριν, για τα κορίτσια κοστίζει πιο πολλά λεφτά γενικότερα μια κοπέλα να ασχοληθεί αγωνιστικά με bodybuilding. Γιατί... Δηλαδή είναι αρχή, είναι πιο ακριβό, μετά είναι εννοείται πιο φθηνά. Αλλά άμα θα ξεκινήσει από μηδέν, εννοείται πρέπει να πληρώσει το ποζάρισμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και... Ναι, αυτό δεν το είπα χθες. Για πες το. Ναι, και πολύ δύσκολο. Δηλαδή, παρόλο που εγώ νόμιζα ότι εντάξει, okay, το έχω γιατί χορεύω, χόρευα όταν ήμουν μικρή, έχω βληγησία και όλα αυτά, με τίποτα ήμουνα σαν, δεν ξέρω, σαν... ξύλο, δε κουνιόμουνα, δε... Γι' αυτό και πρώτη φορά το ποζάρισμα ήταν λίγο άσχημο. Εντάξει, δεν ήταν κακό, αλλά βιαζόμουνα, οι κινήσεις ήταν κάπως απότομες, δεν είχε αυτή την θηλυκότητα και όλα αυτά. Οπότε πρέπει να πληρώσεις το ποζάρισμα και πάλι... Το ένα μάθημα κοστίζει. Εννοείται μαθήματα, έτσι να κάνω. Μαθήματα, ναι. Να πληρώσεις την προπονήτρια, στο προπονητή, ποιος το κάνει, ας πούμε, είναι ελάχιστα 20 ευρώ. Συν ότι το μαγιό που κοστίζει, εννοείται δεν θα πάρεις ό,τι να είναι, θες να είναι κάτι ωραία. Ναι, τους είπα ότι ξεκινάνε, ναι, από 400 και ξεκινάνε ευρώ. Από 400 ευρώ και είναι normal. Άμα θέλεις και Σβαρόφσκι πάνω και τα λοιπά, ξέρεις, πάει και μέχρι και χιλιάρι. Εντάξει, υπάρχουν τιμές που είναι απίστευτες και 800 και 1000 και αγοράζουν όμως, κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα, ότι αγοράζουν. Συντακούνια, τα παπούτσια, τα προηγούμενα, γιατί κάθε κατηγορία έχει τα δικά του. Ας πούμε, για NPC θέλει με πλατφόρμα λίγο. Και ας πούμε FBB δεν θέλουν καθόλου να είναι πλατφόρμα μπροστά. Ας πούμε τα πρώτα μου τακούνια κοστίζανε 70 ευρώ, ναι νομίζω, και τα δεύτερα είναι 100 ευρώ, κάπως έτσι. Συν διακόσμηση, σκουλαρίκια, βραχιολάκια, δαχτυλάκια, μανικιούρ, μαλλιά, make-up. Πάρει καλά που εμείς δεν τα έχουμε. Οπότε είναι, εμείς πόσο πληρώσαμε. Πληρώσαμε 170 ευρώ μαζί μαλλιά και το make-up. 200 ευρώ ήταν περίπου το δικό σου make-up μαζί με τα μαλλιά. Ναι, 200 ευρώ. Συν το βάψιμο ήταν 80. Το βάψιμο στην Βουλγαρία. Εννοούμε το σώμα. Ήταν 75 το άτομο. 70 ευρώ. Πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά. Και να πεις ότι σου κάνουν make-up κάτι wow, ή κάτι μαλλιά, απλά μου κάνανε μπούκλες, μαζέψανε εδώ. Άμα έχετε όρεξη, 100 ευρώ παρακαλώ. Σας, καλύτερα, ναι. Δεν είναι θέμα ότι όρεξε. Αν το έχει, α πούμε, εγώ δεν το έχω. Ούτε με το... Εντάξει, αυτή τη φορά θα το σκεφτώ. Μπορεί και θα βαφτώ μόνη μου. Γιατί ουσιαστικά εκεί τι κάνουν. Μόνο το καλό ότι σου βάζουν το make-up να ταιριάξει με το σώμα, να μην είναι διαφορετικά χρώματα, ας πούμε. Το make-up είναι πιο, το πρόσωπο λίγο πιο ανοιχτό. Δεν είχα κάτι σούπερ, απλά μου βάλανε ψεύτικες βλεφαρίδες, λίγο τις σκίες, αυτά. Και το κραϊόν που μου βάλανε δεν μου άρεσε, το έβαλα δικό μου. Δεν ήταν σούπερ wow, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια, είναι, αλλά από εκεί βγάζουν και πολλά λεφτά, έτσι. Ναι, εννοείται. Τρελά λεφτά. Αν σκεφτείς, ναι, ότι, πες ότι η συμμετοχή έχει 2,50. Εκεί στο backstage είμαστε τουλάχιστον 600 άτομα. Στη Ρουμανία, εντάξει. Στην Ουγγαρία ήταν 100 άτομα, 150. Στη Ουγγαρία, μπορεί 200, κάπου εκεί.
Επί 200 ευρώ, 250, στη Ρουμανία γίνεται ο πανικός. Πιστεύω πως ήμασταν σίγουρα 600 άτομα. Ναι, και το backstage ήταν ότι ο Νίκος, γιατί εγώ είχα γόνατα Σάββατο και ο Νίκος είχε Κυριακή, αυτός το Σάββατο μπορούσε να περάσει μαζί μου σαν τρέν, δεν ξέρω, σαν ποιος ναι, ήσουνα. Σαν τρένερ πέρασε. Okay. Και εγώ την Κυριακή δεν μπορούσα να περάσω, παρόλο και είχα αγώνες και με ξέρανε και με είδανε και είχα. Και δεν με αφήσανε, πληρώσαμε. Κανονικά 50 ευρώ. Ναι, ας πούμε στη Σουηδία που πάμε τώρα είναι δωρεάν είσοδος για προπονητή. Στην Ουγγαρία έπρεπε να πληρώσεις 100 ευρώ. Οπότε ναι, η κάθε χώρα ξέρεις, έχει και τους δικούς του κανονισμούς. Mm. Αφομοσπονδία και. Είναι πολλά τα λεφτά. Και τώρα με το μαγιό που εννοείται. Κοίτα, το μαγιό δεν είναι απαραίτητο να αγοράζει για κάθε αγώνα διαφορετικό, να είναι διαφορετικό. Αλλά εντάξει, έτσι αποφασίσαμε ότι okay, να πάρω καινούριο μαγιό. Και είναι το θέμα ότι τώρα έχουν αλλάξει κανόνες. Και διαβάζουμε και λέει καινούριος κανόνα, κανονισμοί. Λοιπόν, το μαγιό δύο κομμάτια. Το πάνω μέρος ταιριάζει με μπικίνι και το κάτω μέρος να είναι με το στρας και να έχει δαντέλες με στραζάκια. Οπότε αν έχεις παλιό μαγιό, πάει. Ναι, χωρίς δαντέλες με στραζάκια. Και από κάτω λέει, άμα λέει έχεις μαγιό με τα στραζάκια, δεν περάζει, δεν θα σας κόψουνε. Και ξανά από κάτω λέει, αλλά όμως, άμα δεν ταιριάζει το μαγιό σου με τους κανόνες, θα σε κόψουνε. Βγάλε άκρη. Και πώς να καταλάβω, με στραζάκια, χωρίς στραζάκια, με straps, χωρίς straps. Θα με βγάλω. Θα... Ναι, οπότε από την αρχή ακολουθείς τελείως τους κανονισμούς για μην τους δώσεις δικαίωμα να σε κόψουν τελείως. Έτσι. Ωραία. Συν το ότι αγοράζεις μαγιό κάθε φορά καινούριο για να μπορέσεις να έχεις νέες φωτογραφίες. Έτσι. Ήταν. Όχι μόνο για να είναι φρέσκο το μαγιό. Επειδή το μαγιό λερώνεται με tanning, αυτά τα γυναικεία μαγιό δεν μπορείς να τα πλύνεις γιατί έχουν μέσα, από πάνω έχουν διαμαντάκια, στραζάκια και τα λοιπά, δεν μπαίνουν στο πλυντήριο αυτά τα πράγματα. Οπότε μπορείς να το πλύνεις στο χέρι ίσα ίσα, ωστόσο καλό θα ήταν να τα θεωρήσεις μιας χρήσης μαγιό. Ναι. Μιας χρήσης μαγιό 600 ευρώ. Ναι. Έχουν και τώρα κάποιο μαγιό που... για ποζάρισμα μόνο, εντάξει, και ένα μαγιό αυτό κοστίζει 100 ευρώ. Εντάξει, το παίρνεις ξεκάθαρα για τον εαυτό σου, εντάξει. Έχω παραγγείλει τώρα, γιατί λίγο ντρέπομαι να στέλνω φωτογραφίες στο προπονητή μου ή ας πούμε να ανεβάζω στο ίντερνετ με ισόρροχο. Εντάξει, άλλο το να πεις ποια είναι η διαφορά ισόρροχο και μαγιό. Αλλά εντάξει, με το μαγιό είναι κάποιος, ξέρεις, είναι κάποιος επίσημο ότι είναι μαγιό, δεν είναι ισόρροχο. Οπότε εντάξει και αυτό. Εντάξει, πολλά έξοδα, πολλά, αλλά εντάξει. Ναι, το αγωνιστικό γενικότερα από την πλήρη κοστίζει. Δεν θέλω να σας περάσω μια πληροφορία στο μυαλό σας ότι άμα δεν έχετε πολλά λεφτά δεν μπορείτε να κάνετε από την πλήρη. Μπορείτε. Ερασιτεχνικό bodybuilding εννοείται, απλά να έχετε και στο μυαλό σας ότι σε περίπτωση που ακούσετε. Ναι, απλά και στόχο, να, ας πούμε και εμείς, εντάξει, μην φανταστείτε, δεν έχουμε τόσο, απλά κάποια πράγματα πάει λίγο πιο πίσω, ας πούμε εμείς που δεν χαλάμε, δεν βγαίνουμε, δεν πηγαίνουμε για ποτό, για φαγητό, ουσιαστικά αυτά τα λεφτά θα πάει για αγώνα. Αυτά και δεν, είναι και, τόσο, δεν είναι και τόσο ακριβό. Ας πούμε, κοίτα να δεις, άμα προσέχεις διατροφή, ναι. Εμείς τι τρώμε, πατάτες, ρύζι, ψάρι, κρέας, αυγά, σαλάτες. Οπότε, ναι, από την αρχή σου φαίνεται ότι, ναι, πόσο είπες, 60 ευρώ την εβδομάδα, επί 4, κρέας, 200, ναι, ας πούμε, δηλαδή... 250 ευρώ μόνο για κρέας. Ναι, και άμα θα σκεφτείς έτσι, μια οικογένεια, ναι, χαλάει, γιατί βγαίνει έξω, τρώει σουφλάκια, τρώει μπέργερ, θα πας στο σούπερ μάρκετ να δεις τι παίρνανε, πατατάκια, κρουασάν και δεν χαλάνε τόσο λεφτά για σούπερ μάρκετ. Σε το ότι μετά θα τα πληρώνουν στους γιατρούς. Εντάξει, χαρτί υγείας, τέλος πάντων.
Οπότε ουσιαστικά βγαίνει ακριβώς το ίδιο. Εμείς δεν αγοράζουμε τσιγάρα, ποτά, τώρα δεν αγοράζουμε γλυκά. Το ένα γλυκό τώρα θα πάει στο, ας πούμε στη ζαχαροπλαστέ 3,5 ευρώ. Cheesecake. Ένα τόσο. 3,5 ευρώ, παιδιά. Τρελάθηκαν. Γλιτώνεις από αλλού και ναι, αλλού. Ναι, από αλλού. Οπότε τώρα εντάξει, δεν αγοράζουμε και κάτι ρούχο και όλα αυτά. Εντάξει, να αγοράζω καινούριο μαγιό. Λέω για αγώνα. Κοιτάξτε, ό,τι αφορά το ποζάρισμα, το οποίο το σκυπάραμε λίγο γρήγορα, αρκετός κόσμος δεν κατανοεί πόσο σημαντικό είναι. Παιδιά στο εξωτερικό, άμα δεν έχει σωστό ποζάρισμα, άμα δεν τηρείς προδιαγραφές, σε κόβουνε. Όσο ωραίος και αν είσαι, και όσο γραμμωμένος και μειώδης και αν είσαι. Άμα δεν τηρείς τους κανονισμούς στο ποζάρισμα, σε έχουν κόψει για πλάκα. Δεν το συγχωρούν. Okay? Και επειδή βλέπω ότι γίνεται στη χώρα μας στο κομμάτι του ποζαρίσματος, πως οι αθλητές δεν δίνουν βάση, δεν τους νοιάζει, σου λένε «Α, εγώ έκανα δίαιτα, όλα καλά». Έξω δεν είναι έτσι. Έξω είσαι αθλητής και πρέπει να έχεις όλο το παρουσιαστικό έτοιμο. Χορογραφία, πρέπει να έχεις το μαγιό το κατάλληλο, πρέπει να έχεις την κατάλληλη εμφάνιση, να έχεις την κατάλληλη μυϊκή ποιότητα, να έχεις συγκεκριμένο ποσοστό του λίπους ανάλογα την κατηγορία που είναι να παίξεις, τα πάντα όλα, έτσι. Δεν είναι ότι πήγα απλά «γεια σας, θεωρώ τον εαυτό μου το πιο ωραίο» ή «τη πιο ωραία ήρθα». Εννοείται καλό να είναι να έχεις αυτοπεποίθηση πάνω στη σκηνή, δεν το συζητάμε, χαμόγελο, να είσαι χαρούμενη, αλλά είναι τόσο δύσκολο, φανταστείτε εδώ πόσο, 2 χρόνια, ναι, ας πούμε ασχολούμαι με αυτό. Προσπαθώ κάθε φορά που πάω στο γυμναστήριο, γιατί έχει καθρέφτες, κάνω ποζάρισμα, δοκιμάζω. Είναι δύσκολο, γιατί κάθε φορά, ειδικά άμα βάζεις τη κάμερα και το τραβάς και σε βλέπει η κάμερα, χάνεσαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, αγχώνεσαι πάρα πολύ και είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Αλλά είναι ωραία. Είναι αυτό που σε ανεβάζει. Ανεβάζει η αυτοπεποίθησή σου. Ναι, δηλαδή στην αρχή μπορεί να σας φαίνεται λίγο αν πάω στη σκηνή με βλέπει ο κόσμος και τα λοιπά και τρέπομαι. Εντάξει, να ξεκινήσω, αλλά άμα φοβάσαι το κόσμο, μην ξεκινάς. Όχι, γιατί μπορεί μερικές φορές στην αρχή να φοβάσαι, αλλά μετά να σου ανοίξεις και να πεις «ΟΚ, okay, ναι, το γουστάρω». Εγώ πριν πρώτη φορά να ανέβω στη σκηνή είχα πάρα πολύ άγχος, αλλά όταν ανέβηκα και άρχισαν να χειροκροτούν άκυρη, ξέρω, που δεν με ήξεραν καν, ξέρεις, τον κούσταρα φού μετά. Εγώ δεν φοβόμουν, εγώ μόνο ήθελα, έλα να τελειώσω με, να φάω, να φύγω, να κάνω μπάνιο, να πάω κανονικά, να πάω το, συγγνώμη, γιατί όταν σε βάφωνε, δεν μπορείς να πας να κάνεις τις ανάγκες σου, σαν άνθρωπος, πρέπει να προσέχεις λίγο, να μην κάθεσαι, να μην σε ακουμπάει το νερό. Άμα δείτε πως είναι τουαλέτες σε αγώνες, είναι όλα μαύρα από τάνινγκ, δηλαδή από την πογιά, είναι όλες οι τουαλέτες, το νεροχύτη, πετσέτες, τα πάντα όλα είναι καφέ. Ναι, ναι, αλλά βάζουν το νάιλον αυτό που εντάξει, ναι, το στο εξωτερικό βάζουν νάιλον επειδή είναι ξένος χώρος. Εντάξει, γιατί πραγματικά το ακουμπάς και αφήνει σημάδι και δεν φεύγει εύκολο. Οπότε και λέω, έλα, πραγματικά δεν φοβόμουν, λέω έλα γρήγορα, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Τόσο κόπωση, τόσο περιμένεις, τόσο διέτα, τόσο... Εντάξει, ήταν και ο πρώτος αγώνας. Και μετά κατέβηκα και λέω εγώ ποτέ ξανά. Στο δεύτερο όμως είσαι καλύτερα, στο δεύτερο είσαι πιο χαλάρη. Ναι, ποτέ ξανά. Στο δεύτερο, επειδή ήξερα ότι θα χάσω, ό,τι και να γίνει θα χάσω, και το πήγα και για να απολαύσω. Και απόλαυσα φου, δηλαδή δεν έχασε, πέρασα πάρα πολύ καλά. Είχε κακό condition, είχε το καλύτερο condition, ξέρουμε ποιο λόγο έχασε, έπαιξε εδώ Ελλάδα. Δεν θα το σχολιάσουμε. Ναι. Αλλά οκ, okay, ναι. Το ήξερα και εγώ. Εγώ ήμουν ο προπονητής της τότε. Ήξερα ότι θα την κόψουνε. Δεν έχασε, απλά την κόψανε. Ήξερα ότι θα την κόψουνε. And it's okay. Αλλά ναι, είναι, ξέρεις, κάθε αγώνας είναι και μια διαφορετική εμπειρία. Κοίτα, ας πούμε πρώτος αγώνας, εγώ πιστεύω ότι
Εντάξει, ήμουνα υπερβολικά στεγνή και γυμνασμένη για αυτή την κατηγορία. Το ποζάρισμα, από την αρχή μου φάνηκε ότι ήμουνα τέλεια. Λέω, γιατί με κόψανε. Ήμουνα τόσο τέλεια. Μετά όταν ανοίγεις το βίντεο σου, ξαναβλέπεις και λες. Μετά από λες, εντάξει, καταλαβαίνω γιατί με κόψανε και όλα αυτά. Ήτανε και ποζάρισμα λίγο... Δεν ήτανε τόσο... Δεν ήμουνα τόσο θελικά. Όσο μπορούσα να είναι. Λίγο σαν ρομπότ, δεν είχες ναι, ναι, ναι. Ελαστικότητα πάνω στη σκηνή. Αυτό... Αυτό το δουλεύεις, δεν μπορείς με τη μία να το έχεις. Αρκετές αθλήτριες μετά από πολλούς αγώνες συνεχίζουν να το έχουν αυτό, γιατί δεν κάνουν practice. Φέρει συνέχεια practice όλο το χρόνο. Να δουλεύεις το ποζάρισμα σου, ναι. Πάρα πολύ σημαντικό στο ποδήλατο. Και η δεύτερη φορά ήταν πιο light. Μην ξεχνάτε ότι... γιατί είναι σημαντικό το ποζάρισμα. Ουσιαστικά κάνεις δίαιτα, κάνεις τις προπονήσεις σου, χτίζεις δηλαδή τη μυϊκή σου μάζα και τα λοιπά, έτσι, έχεις μεγαλώσει, έχεις γραμμώσει αυτό κάπως. Πρέπει να το παρουσιάσεις όμορφα πάνω στη σκηνή, για να μπορέσουν να δουν τις λεπτομέρειες οι κριτές, γιατί αυτοί κρίνουν. Ωραία, αν εσύ στέκεσαι λάθος ή κάνεις γκριμάσεις και τα λοιπά, δεν θα μπορέσουν να δουν τη λεπτομέρεια, δεν θα μπορέσουν να προσέξουν αυτό που πρέπει να προσέξουν, έτσι ώστε να σε αξιολογήσουν αν όντως έχεις κάνει καλή δουλειά ή όχι. Τις περισσότερες φορές όταν είσαι backstage βλέπεις κάτι σώματα και λες «Ω, πάρα πολύ ωραίος αυτός, ωραίο φυσικ». Και ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και ποζάρει λες και δεν ξέρω, έπαθε ηλεκτροπληξία και χαλάει όλο το φυσικ. Ξαφνικά λες, καλά ρε, πώς έγινε έτσι αυτός, γιατί είναι έτσι. Ενώ στα παρασκήνια ξέρεις, ήταν πάρα πολύ ωραίος. Οπότε το πώς θα παρουσιάσεις το τέλος της ημέρας στο πακέτο σου έχει να κάνει με το ποζάρισμα. Πόσο πρακτική έχεις κάνει, πόσο το έχεις δουλέψει. Έτσι. Τώρα, ό,τι αφορά fitness και bodybuilding, αρκετός κόσμος, το έχω ξαναπεί αυτό, το έχει λίγο παρεξηγημένο αυτό το άτομο. Για παράδειγμα, εγώ και η Χριστίνα κάνουμε την ίδια δουλειά. Η Χριστίνα είναι προπονήτρια, είναι και καθηγήτρια, πιλάτες, διδάσκει και functional training και γενικότερα κάνει πολλά πράγματα. Κάνει τα personal της και τα λοιπά. Η Χριστίνα έχει τελειώσει τεφά. Εγώ απ' την άλλη είμαι εκπαιδευτής στο ΙΕΚΑΛΦΑ, όσο δεν ξέρετε, ΟΣΠ. Καθηγητής personal training και διαιτολογίας, είμαι προπονητής, είμαι διαιτολόγος. Κάνουμε αυτή τη δουλειά ως ζευγάρι, έτσι, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά μας, δεν κάνουμε κάποιο άκυρο επάγγελμα. Τώρα, εμείς σαν επαγγελματίες, πέρα από ότι ασχολούμαστε επαγγελματικά με bodybuilding, δεν προσπαθούμε να αναγκάσουμε όλους να κάνουν επαγγελματικό bodybuilding. Καμία σχέση, ακριβώς το αντίθετο. Εμείς ουσιαστικά προσπαθούμε να βάλουμε σε απλό κόσμο πιο υγιεινές lifestyle. Δηλαδή, εκεί που δεν κάνει τίποτα ο άλλος, να βάλει λίγο άσκηση στη ζωή του. Να ξεκινήσει λίγο πιο υγιεινή διατροφή, λίγο γυμναστικούλα, να πάρει κάποια συμπλήρωμα να βελτιώσει λίγο την υγεία του. Δεν προωθούμε συμπλήρωμα διατροφής ως νούμερο ένα για να αλλάξετε το σώμα ή πρέπει να κάνεις 7 φορές τη εβδομάδα προπόνηση 6 και δεν ξέρω, πρέπει να τρως ριζικότα. Καμία σχέση. Αντίθετος προωθούμε, ξέρεις, λίγο πιο υγιεινό lifestyle, κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι όλα άσπρο ή μαύρο, δηλαδή ή δεν κάνεις καθόλου ή αλλιώς κάνεις μόνο bodybuilding, τέλος. Ή αυτό δεν καταλαβαίνω, όταν σιγά εγώ τώρα να κάνω γυμναστική ή κάτι τέτοιο, γιατί όχι. Γιατί όλοι νομίζω ότι άμα ασχολείσαι λίγο με γυμναστική, ξαφνικά θα φουσκώσεις και θα γίνεις, δεν ξέρω, επόμενος Bumstead. Δεν είναι έτσι. Απλά προωθούμε λίγο πιο υγιεινό lifestyle και επειδή το βλέπουμε και από το κύκλο μας και γενικότερα γνωρίζουμε καινούριο κόσμο ο οποίος δεν ασχολείται τόσο. Ειδικά κάποιοι, ας πούμε, κάποιος ας πούμε βλέπει το σώμα μου και λέει μπράβο σου, ας πούμε μου αρέσει. Κάποιος λέει δεν μου αρέσει. Okay. Αυτό σου λέει. Δεν σου αρέσει, δεν είναι. Ή ας πούμε, εγώ θέλω να κάνω γυμναστική, αλλά δεν θέλω να είμαι, να έχω σώμα σαν τα δικά σου, στο δικό σου. Κοπέλα μου, δεν θα έχεις το σώμα σαν το δικό μου. Αλλά είναι normal. Και ειδικά όταν γυμνάζουν κορίτσια, μόνο γλουτούς και τα πόδια. Γιατί,
Γιατί δεν υπάρχουν χέρια, δεν υπάρχει πλάτη, δεν υπάρχει στήθος, δεν υπάρχει άλλη μυϊκή ομάδα. Γιατί μόνο γλουτούς και τα πόδια. Δηλαδή μετά όταν θα έχουμε εμείς γυναίκες, μετά τα 30, οπωσδήποτε πρέπει να γυμνάζουμε πλάτη και στήθος. Να μην γέρνουμε μπροστά, να έχουμε ωραίο σώμα, να περπατάμε έτσι με αυτοπεποίθηση. Γιατί υπάρχουν και οι γυναίκες αποκτάνε πιο εύκολα μυοσκελετικά προβλήματα σε σύγκριση με τους άντρες. Ναι, γιατί εντάξει, εμείς γυναίκες και κουβαλάμε και πράγματα, σούπερ μάρκετ το ένα το άλλο, κάνουμε, ράνουμε. Παιδί, κρατάνε. Παιδί, ταΐζουμε, ας πούμε. Εντάξει, όλα αυτά, γιατί να μην προσέχουμε την υγεία μας από τώρα. Γιατί εγώ, ας πούμε, κάνω γυμναστική όχι μόνο στους νέους, κάνω και στις μεγάλες γυναίκες, ας πούμε. Αποκατάσταση. Αποκατάσταση και όλα αυτά, 70. Και βλέπεις πώς δυσκολεύονται τώρα, πώς θέλουν και δυσκολεύονται. Γιατί δεν κάνανε, κάνανε από τη μικρή ηλικία τη γυμναστική. Οπότε το fitness γενικά είναι λίγο παρεξηγημένο. Και άσκηση είναι σαν happy. Πραγματικά, σε βοηθάει και να μην έχεις στρες και να σε χαλαρώσει, να είσαι χαρούμενος. Αρκετοί λένε δεν έχω ενέργεια να πάω στο γυμναστήριο. Άμα ξεκινήσεις μετά από ένα μήνα καλής διατροφής και προπόνησης, θα έχεις διπλάσια ενέργεια από την. Μην νομίζετε ότι και εμείς συνέχεια πηγαίνουμε στο γυμναστήριο, χαχαχα, έχω full ενέργεια. Όχι, αλλά με τη σωστή διατροφή νιώθουμε καλύτερα. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Μία σχέση. Οπότε, παιδιά, το fitness δεν σημαίνει ότι κάνω προπόνηση 7 φορές την εβδομάδα. Κάνω 2-3. Έχω ένα υγιεινό lifestyle. Ναι, ξεκίναμε 2. Ξεκίναμε, δεν ξέρω, περπάτημα, τρέξιμο, κάρδιο, κάτι. Βρες αυτό που ταιριάζει σε σένα. Δεν σου αρέσει βάρη. Οκ, κάνε πιλάτες. Δεν σου αρέσει πιλάτες. Οκ, κάνε crossfit. Δεν σου αρέσει crossfit, κάνει yoga, δεν ξέρω. Ό,τι γουστάρεις. Απλά βάλτε λίγο άσκηση στη ζωή σας. Δεν έχετε χρόνο. Κανένας δεν έχει χρόνο. Τώρα, άμα θα σκεφτείτε έτσι, κανένας δεν έχει χρόνο. Όλοι τρέχουμε, παιδιά. Α? Όλοι τρέχουμε. Η Χριστίνα είναι όλη μέρα από στούντιο σε στούντιο, από personal σε personal. Τη βλέπω μόνο απόγευμα. Εγώ έχω να εξυπηρετήσω πελάτες online. Όλη μέρα είμαι στο κινητό. Έχω αυτό το YouTube. Να φτιάξω βιντεάκι, να τραβήξω. Έχω να πάω από το μαγαζί. Personal και εγώ. Όλη μέρα τρέχουμε κι εμείς. Αλλά βρίσκουμε 2 ώρες την ημέρα για να κάνουμε το προπονησούλα μας. Τι είμαστε εμείς, οι καλύτεροι, ξέρω εγώ, έχουμε παραπάνω από 12 ώρες την ημέρα. Όχι. Το ίδιο πρόγραμμα. Απλά βάζεις προτεραιότητες. That's it. Τώρα θα μου πεις, ναι, εσείς δεν έχετε ακόμα παιδιά. Okay, το ακούω και αυτό. Αλλά θα μπορούσες, ξέρω εγώ, να αφήσεις τους γονείς σου για 1-2 ώρες τα παιδιά σου ή να τα πάρεις μαζί σου, που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, να φέρουν τα παιδιά τους στο γυμναστήριο, να τα αφήνουν εκεί στην άκρη και να κάνουν προπόνηση. Ή αν είστε 2 γονείς, ένας να πάει για προπόνηση, να γυρίζει, να προσέξει το παιδί, άμα είναι μωρό, και μετά να πάει ο άλλος. Γίνεται και αυτό. Έτσι. Όρεξη να υπάρχει και θέληση, παιδιά. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε και θα τα πούμε τώρα στην προπόνηση. Μπορώ και παραπάνω. Παρά 20. Thank you.
Άλλο ένα σετ. Δεν έχω χάσει ακόμα την δύναμή μου, παρόλο που οι μέρες με χαμηλούς υδατάνθρακες έχουν αυξηθεί. Πλέον έχω 4 ημέρες με χαμηλούς υδατάνθρακες, 2 μέρες με μέτρια πρόσληψη υδατάνθρακων και μια μέρα high. Τόση δύναμη δεν έχω δει. Ωστόσο, λίγο πτώση ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας, εντάξει, είναι λίγο φανερή. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης με pre-workout και τα λοιπά ακόμα. Δεν έχω δει διαφορά, να είμαι ειλικρινής. Αλλά και να μην είχα ενέργεια, πάλι θα έβγαινε η προπόνηση. Δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερα. Και τώρα έχω πιέσεις όμων και θα κάνω λογικά με μπάρα. Let's go! Προσωπικά με πιάνει καλύτερα η άσκηση military press με μπάρα παρά με αλτήρες. Δεν ξέρω, αισθάνομαι καλύτερα τους όμους και γενικότερα έχω καλύτερο pump όταν κάνω αυτή την άσκηση σε σύγκριση με αλτήρες. Οπότε, σας το έχω ξαναπεί, δεν έχει σημασία ποια άσκηση εκτελείς, γιατί δεν υπάρχουν καλές και κακές ασκήσεις, έχει σημασία ποια άσκηση ποια είναι καλύτερα. Έτσι. Αν γενικά θέλετε στρογγυλούς ώμους, φρύδι ώμους που λένε, που λέει ο λόγος, δεν γίνεται να σκυπάρετε δύο πίσω μοίρα και την πρόσφυγα και αν περιμένετε να έχετε γυμνασμένους ώμους. Αυτό δεν είναι. Σε αυτή την άσκηση έχω 5 σετ
Γιατί είναι η μοναδική άσκηση από πίσω μοίρα. Οπότε θα κάνω 5 σετ εδώ πέρα. Μετά έχω εμπρός face cam στο σώμα μου με αλτήρες ή στην τροχαλία, ανάλογα. Και έχω άλλη μία άσκηση για την πλάγια μοίρα. Είτε θα κάνω όρφια κοπηλατική, είτε θα κάνω πλάγιες εκτάσεις στο μηχάνημα, θα δούμε. Και τέλος με τους ώμους, μετά έχω χέρια. Και στο τέλος, γάπες. It is what it is. Look at that shit. Γενικά, όποια μυϊκή ομάδα και αν προπονείτε, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε partials, δηλαδή τις κοφτές κινήσεις, ο μυϊ σας πρέπει να βρίσκεται σε θέση επιμήκυνσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, partials εδώ, partials εδώ. Όχι όταν ο μυϊς βρίσκεται σε βράχυνση, εδώ π.χ. ή εδώ. Γιατί αν προπονούμε συνέχεια έναν μυϊ σε βράχυνση, χάνει την ελαστικότητά του, αυξάνεται η πιθανότητα σε τραυματισμό και μειώνεται δραματικά το φορτίο που μπορεί να σηκώσει ο μυϊς μετέπειτα και επίσης δεν θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα ό,τι αφορά μυϊκή υπερτροφία. Okay? Οπότε πάντοτε να δουλεύετε ένα μυϊ σε ολοκληρωμένο εύρος κίνησης. Αυτά τα μικρά tips που έχω να σας δώσω. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη άσκηση. Στην τροχαλία, κάμψη στο σώμα μου, μονοπλευρή. Δοκιμάστε την. Εμένα με πιάνει πάρα πολύ καλά. Απλά πρέπει να γκέρνετε λίγο το κορμό μπροστά για να με πιάνει η μέση σας, φορώντας ζώνη εννοείται. Γκέρνουμε ελάχιστα μπροστά, κάμπτουμε δηλαδή το κορμό ελάχιστα μπροστά, πόδια ελάχιστα λυγισμένα. Μία, δύο. Χάρη στη τροχαλία έχουμε συνεχόμενη τάση. Μπορείτε να κάνετε και με τα δύο χέρια, περνώντας τη τροχαλία από κάτω, αλλά τις περισσότερες φορές δεν βολεύει αν η τροχαλία δεν κατεβαίνει τελείως κάτω. Δοκιμάστε τη συγκεκριμένη και θα με θυμηθείτε. Και δεν θέλει πολλά κιλά η συγκεκριμένη άσκηση. Κάνει να είναι το παππούτσι, να είναι το λέω.
Τα χέρια ποτέ δεν ήταν αγαπημένο μου η ομάδα, αλλά δεν βαρύσα. Πάμε στα τρικέφαλα. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Πάμε λίγο να ποσάρουμε και πάμε σπίτι. Αυτά είναι σήμερα, παιδιά. Πάμε να φάμε και να πέσουμε ύπνο. Και θα τα πούμε στο αυριανό vlog.